βάρτος των υποδομών. Αποφασίσαμε, το συντονιστικό εδώ του τμήματος αποφάσισε να κάνει μια ολομέλεια σχέση με το νερό. Το νερό σαν δημόσιο αγαθό και όλα αυτά τα οποία σας έχουμε κατά καιρούς πει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε πράξη και τη λειτουργία του τμήματος ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια σειρά. Είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες, το ξέρουμε όλοι. Σήμερα η συντρόφισσα εδώ, η Αντιγόνη, έχει κάνει μια εισήγηση. Την έστειλε νομίζω σε ένα όλους το τμήμα, ναι. Να περάσουμε στο... Μετά, ναι, να μην κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, καλύτερα. Εντάξει, και εγώ θα είμαι σύντομος για να συζητήσουμε μετά, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από την εποχή του Άνταμ Σμιθ, το 1700 τόσο, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο «Ο πλούτος των εθνών», το οποίο θεωρείται το Ευαγγέλιο, ας το πούμε, της φιλελεύθερης οικονομίας, όχι της νεοφιλελεύθερης, της φιλελεύθερης οικονομίας, έτσι, και του ελεύθερου ανταγωνισμού, και εκθιάζει μέχρι εκεί που δεν παίρνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αγοράς. Πράγματι υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι και στα πρώτα βήματα του σοσιαλισμού, και αυτό ήταν εμφανές στη Σοβιετική Ένωση το 1920, ότι η αγορά βοηθούσε στην χειραφέτηση και στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Το έχω κάνει και συζήτηση και παλιότερα εδώ σε ένα περιβάλλον τους, γιατί μου λέγανε ότι δεν ισχύει αυτό το πλεονέκτημα. Ισχύει σε κάποιους τομείς. Είσαι με την έπλη. Κατά κάποιο τρόπο. και θα σου πω ένα πράγμα. Κοίταξε, με συγχωρείτε τώρα που είμαστε λιγάκι πιο αυτοί, να μην τα... Κοίτα να πεις. Έχουμε... Μία κολεκτίβα. 10 άτομα φτιάχνουν μαρούλια. Άλλα 10 άτομα μαρούλια, άλλα 10 άτομα μαρούλια. Τα φέρνουν τα μαρούλια στην αγορά. Τα μαρούλια του ενός είναι τόσα και τα πουλάει, ξέρω, 1 ευρώ. Του άλλου είναι τόσα και τα πουλάει 1 ευρώ. Εσύ εκείνη την ώρα τι κάνεις? Επιλέγεις το μεγάλο. Λογικό. Η Σοβιετική Ένωση, εμένα, όταν πήγα το 82, τι μου έκανε εντύπωση, ξέρετε? Στην κόκκινη πλατεία είναι μια τεράστια ουρά και περιμένουν να πάρουν παγωτό χωνάκι. Και δίπλα είναι ένας και πουλάει παγωτό και δεν είναι κανένας. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί εδώ δεν πάει κανένας, αφού η ίδια τιμή έχει. Α, λέει, θέλεις το καλό, θα περιμένεις. Η Σοβιετική Ένωση λοιπόν είχαν το εξής. Δεν είχαν το χρήμα, θέλεις το ακριβό, θα το πληρώσεις. Είχανε τι, ουρά, θα περιμένεις. Τελεία. Τέλος πάντων. Βέβαια στη συνέχεια, για να μην μείνουμε σε αυτό, στη συνέχεια Ρικάρντο και Σία, και ήρθε ο Μάρξ, ο οποίος απάντησε σε όλα αυτά τεκμηριωμένα κτλ. Όμως αυτός ο θεμελιωτής του, ας το πούμε, της φιλελεύθερης οικονομίας, τι είχε κάνει? Είχε εξαιρέσει τον κλάδο ίδρευσης από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αγοράς. Ακόμα κι αυτός. Εγώ δηλαδή, η αναφορά μου στο Σμιθ είναι αυτό το πράγμα. Ότι φανταστείτε ότι ακόμα και ο πατέρας το εξαιρεί. Ξέρετε κάτι, προσέξτε, το εξαιρεί για ποιο λόγο? Άμα να ρωτηθείς ποιος είναι ο λόγος, ο κύριος λόγος είναι το ύψος, το μεγάλο ύψος των παγίων. Διότι όταν είδανε στις πόλεις το εξής, ότι αν δεν φτιάξει ένα φράγμα, ο καπιταλιστής τι θέλει? Θέλει να έχει ανάκτηση του κέρδους του, του κεφαλαίου του, σε πόσο? Σε 6, 7, 8, 10 χρόνια, όχι σε 35 και 40. Άρα λοιπόν, οι μεγάλες επενδύσεις των παγίων είναι αποτρεπτικές, ώστε ο ιδιώτης να χωθεί στην αγορά. Και γι' αυτό λοιπόν, εγώ διάβασα και έχουμε στην ΕΙΔΑΠ φτιάξει ένα βιβλίο, που λέει όλη την ιστορία. Είναι δηλαδή καταπληκτικό να δείτε από το 1828 μέχρι το 1925 που ήρθε η Ούλεν, τι περνούσανε, πώς ήτανε. Δεν είχε καμία σχέση με τη ΔΕΗ, που πριν τη ΔΕΗ τι ήτανε, 500 εταιρείες μικρούλες. Εκεί δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε ο νερουλάς. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ σε αυτό. Πάμε τώρα παρακάτω. Μέχρι λοιπόν το 1900, άμα το δούμε έτσι, διότι λέω να το ξαναπώ, αυτή η θεωρία του αόρατου χεριού που λέει ο Σμιθ δεν ισχύει στην ίδρυυση. Τελεία. Το κρατάμε. Δεν μπορεί να έρθει ένα να μας λέει ότι πλεονέκτημα. Εδώ ο πατέρας ο θεμελιωτής δεν το λέει. Τι μας το λέτε εσείς. Προχωράω λοιπόν παρακάτω. Γινήκανε προσπάθειες να... στην αρχή ήταν όλα ιδιωτικά. Κοιτάξτε, εάν είχαμε... με συγχωρείτε, ο μισθός τι είναι κατά τον Μάρξ. Είναι το ποσό που χρειάζεται για την αναπλήρωση της εργατικής δύναμης. Έτσι δεν είναι. Και όλα τα οποία περιέχει. Δηλαδή τι περιέχει. Περιέχει το φαΐ, περιέχει τη διασκέδαση, περιέχει την εξειδίκευση, όχι τη μόρφωση, την εξειδίκευση, περιέχει όλα αυτά. Έτσι δεν είναι. Εάν λοιπόν ήταν αναγκασμένος να δίνει το 1/3 του μισθού του για το νερό, καήκαμε. Δυναμητιζόταν ο καπιταλισμός. Άρα, γι' αυτό, για να προφυλαχτούν, δεν βάζανε την ίδρυυση εκεί. Και που τη βάζανε στο δημόσιο και μέσω της φορολογίας. Δηλαδή, η παρουσία του δημοσίου στο νερό είναι επιβεβλημένη. Και όπου επιχειρήθηκε η ιδιωτικοποίηση, αυτή, ή μάλλον τα αποτελέσματα, ήταν αρνητικά. Θέλω να πω και ένα άλλο τώρα που έχει σχέση και με την ηλεκτρική ενέργεια και με το φυσικό αέριο. Προσέξτε, προσομοιάζει αγορά νερού με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που τα ξέρετε εσείς υπάρχει, μισό λεπτό, τι υπάρχει, υπάρχει σήμερα που το έχουμε αποδεχτεί, το έχουμε αποδεχτεί συσσαγωγικά, το third party access. Τι σημαίνει αυτό, έχουμε τρία μέρη. Έχουμε τους παραγωγούς σήμερα. Υπάρχει παραγωγή, άλλος έχει λιγνητικά, άλλος έχει μια φυσικό αέριο εργοστάσιο, άλλος έχει άπε. Όλες αυτοί τι κάνουνε, το ένα μέρος, τι κάνει, συμμετέχει στο προημερήσιο ανταγωνισμό, ανταγωνιστικά, αγορά. Λέει το φυσικό αέριο, δίνω 100 κιλοβατόρες 12 η ώρα με 20 ευρώ. Έτσι δεν είναι, και μετά γίνεται η οριακή τιμή συστήματος. Πώς το γίνεται, ανταγωνιστικά. Γιατί έχουμε... Μετά έρχονται οι προμηθευτές και λένε αγοράζω. Πώς το αγοράζεις εσύ, λέει ο τάδε, 50 ευρώ τη μεγαβατόρα, ο άλλος τόσο. Και μετά είμαστε και οι καταναλωτές που πάμε και λέμε ελπέτησον είναι πιο φτηνή. Άρα δηλαδή έχουμε τρία μέρη ανταγωνιστικά. Αναρωτιέμαι, στο νερό αυτό μπορεί να γίνει. Πρώτα τι θα πει παραγωγός νερού. Δηλαδή θα πρέπει να έχει κάνει ένα φραγματάκι αυτός και θα το δίνει. Έτσι δεν είναι. Άρα δεν υπάρχει παραγωγός νερού. Μισό λεπτό. Για το νερό, μιλάμε για το νερό δικτύου. Θα φτάσουμε. Τα είπε και συγκρόψα πριν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Παραγωγός νερού με την έννοια την ανταγωνιστική που υπάρχει στο ηλεκτρισμό δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε. Έχει το μεταβλητό κόστος που είναι λέει, το κόστος πώς το λένε, όχι της πρώτης ύλης. Έτσι δεν είναι. Κόστος πρώτης ύλης. Μετά υπάρχει το λειτουργικό κόστος και αυτό αφού έχουμε διαφορετικά κόστη μπορούν να φτιάξουν ανταγωνισμό. Όταν όμως το κόστος είναι σταθερό, βρέχει η φύση και δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός. Άμα θέλετε ρωτήστε μετά να τους το εξηγήσουν, γιατί μπορεί να μην είμαι πολύ σαφής. Άρα το νερό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο αγοράς. Αυτά τα οποία σας τα λέω για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι μία κατά αυτούς, εκεί τους άλλους, η ιδεολειπτική συμπεριφορά της αριστεράς λέει ότι το νερό έξω από την αγορά. Το θεμελιώνω κατά κάποιο τρόπο με τις δυνάμεις μου αντικειμενικά, σας το λέω. Ούτε ο Σμιθ το έβαλε, ούτε και υπάρχουν συνθήκες άλλα ηλεκτρισμό ή άλλα φυσικό αέριο, παρότι υπάρχουν σημεία που μοιάζουν, γιατί και στον ηλεκτρισμό ένα δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς χρησιμοποιείς. Και είμαι... Άλλο αυτό. Ναι, αλλά πληρώνεις διόδια. Πώς να το πούμε. Πληρώνεις τη μεταφορά. Εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Λοιπόν, άρα ούτε και με τον ηλεκτρισμό μπορούμε να το, έτσι, να το συγκρίνουμε. Όλα αυτά τι κάνουν. Κάνουν τον τομέα ίδρευσης φυσικό μονοπόλιο. Όχι νομικό μονοπόλιο, φυσικό μονοπόλιο. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Είναι έξω και πέρα από κάθε ανταγωνισμό της αγοράς. Είπαμε αντικειμενικά για τα εξής δύο. Πρώτον, μεγάλο κόστος παγίων, καθολική υπηρεσία. Δεν μπορεί να ζήσεις χωρίς νερό, ούτε είναι σαν τον αέρα. Να σας πω ότι σε μία μελέτη που διάβασα στην Αγγλία-Ουαλία, το 80% του ολικού κόστους ήταν κόστος παγίων. Λοιπόν, καταλήγω εγώ λοιπόν σε ένα συμπέρασμα και μπορώ να το τεκμηριώσω, δεν είναι τώρα εδώ του παρόντος, αλλά μπορώ να το τεκμηριώσω, δεν παίρνει, ότι η οργάνωση του τομέα ίδρευσης με δίκτυο δεν μπορεί να γίνει διαμέσου της αγοράς, αφού παρουσιάζει πάρα πολλά χαρακτηριστικά φυσικού μονοπωλίου. Λοιπόν, Όπου έχει γίνει, ξέρετε, όπου υπάρχει δημόσιο και μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας, μπαίνει με τη μορφή outsourcing. Του δίνουμε δηλαδή μία δουλίτσα εκεί να κάνει για τον άλλο β' λόγο. Ιστορικά τι είχε γίνει. Οι σύγχρονες υπηρεσίες ίδρευσης, εάν πάρεις από το, σε κάτι χώρες προηγμένες, όπως το Παρίσι, γίνανε από το 1860-70. Έτσι πάντως από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε δίκτυο. Στην Αθήνα είχαμε δίκτυο, διάβασα δίκτυο αποχέτευσης, η ανάγκη ήταν 9 χιλιόμετρα και είχαμε 1000 μέχρι το 1920. Λοιπόν, στην αρχή λοιπόν παρουσιάστηκε η ανάγκη του δημόσιου χαρακτήρα. Και το 1900 και μετά είχαμε δημόσιο χαρακτήρα του τομέα ίδρευσης. Εντόνως, όλες οι συνθήκες αυτές που είπα και πριν, ακριβά πάγια, καθολική υπηρεσία κτλ. Επέβαλαν να έχουμε το δημόσιο. Έτσι, έντονα. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, τώρα 1960, 65, 70, αρχίζονται και εμφανίζονται πρώτα-πρώτα ο νεοφιλελευθερισμός. Όσοι έχετε διαβάσει, ξέρετε ότι άλλο Σμιθ, άλλο Φρίντμαν. Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο οποίος ο νεοφιλελευθερισμός, κατά τη βασική του αρχή, ποια είναι. Δώσ' τα όλα, δουλεύει καλύτερα ο ιδιώτης κτλ. Με το δόγμα του σοκ και τέτοια. Να κάνω μια παρενεσούλα, το δόγμα του σοκ εφάρμοσε και ο Μητσοτάκης. Το δόγμα του σοκ προχτές, γιατί με την ΕΙΑ. Τι λέει το δόγμα του σοκ. Λέει μόλις βρεις ένα πρόβλημα και είναι η κοινωνία ευάλωτη, όρμα. Αυτό είναι το δόγμα του σοκ. Καθαρά. Βλέπετε, εφαρμόζεται όχι σε γενικές πολιτικές, εφαρμόζεται και σε θέματα αμέσως. Εγώ λέω στο διάδελο, κοίτα λέω τον Κεραντά. Πώς ας πούμε πάνε να πιαστεί από μία αστοχία από αυτό να περάσει τη σχολή του Σικάγου, τον νεοφιλελευθερισμό, έτσι. Δεν ήταν μόνο η σχολή αυτή, είναι και το άλλο. Κοιτάξτε, το 1970 είχαμε πετρελαϊκή κρίση. Οι μεγάλες εταιρείες, καπιταλιστικές, όταν νιώθουν ακινησία, ότι δηλαδή δεν κινείται αυτό και το προϊόν το οποίο έχουν επιλέξει, στρέφονται με μανία να καλύψουν το κενό σε ένα άλλο τομέα. Ψαχτήκανε. Ποιος τομέας είναι αυτή τη στιγμή και ορμήσανε στο νερό. Όποιος καθίσει και δεν είναι του παρόντος να διαβάσει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα και ένα φόρουμ που είχαν κάνει στη Γενέβη και οι μεγάλες εταιρείες ίδρευσης οι λύκοι αυτής της αγοράς στέλνανε εκεί αντιπροσώπους και το χρηματοδοτούσανε. Και θεωρητικοποιήσανε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή τη διαδικασία ότι το νερό πρέπει να είναι, να γίνει ιδιωτικό. Λοιπόν, τα αποτελέσματα τα είδαμε μετά. Και ήταν εμφανή και στο Παρίσι. Τα αποτελέσματα λοιπόν των ιδιωτικοποιήσεων άρχισαν να αποτιμούνται. Σαφή αρνητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο World Water Forum, στα 15 χρόνια 235 δήμοι σε 37 χώρες αποφάσισαν να επαναφέρουν υπό δημόσια διαχείριση τα δίκτυα πόσιμου νερού. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναστροφής σημειώθηκε στην Αμερική και στη Γαλλία. Μεγάλη δήμη. Παρίσι, Βερολίνο, Βουδαπέστη, Μπορντό, Νις, Στουγάρντι, Νάπολη κτλ. Φτάνουμε το Ιούλιο, 28 Ιουλίου του 2010. Εμφανίζεται μια χώρα, η Ουραγουάη, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και λέει εδώ και τώρα το νερό ανθρώπινο δικαίωμα. Όχι ανθρώπινη ανάγκη, ανθρώπινο δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα δεν εμπορευματοποιείται. Το ανθρώπινο δικαίωμα δεν εμπορευματοποιείται. Μου έλεγε ένας, μου λέει γιατί δεν μπορεί, του λέω να σου πω οι εκλογές είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν λες για να ψηφίσεις τόσο ένα 20άρικο γιατί έχει έξοδα. Άρα έτσι δεν είναι. Θεωρείται έτσι είναι. Άρα και το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Θα πούμε μετά γιατί πρέπει να έχει ένα τίμημα. Για αυτά που είπε η συντρόφισσα πριν. Ότι δεν είναι σε επάρκεια. Ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Λοιπόν, στο ψήφισμα αυτό του ΟΗΕ, της Ουραγουάης, 122 χώρες λένε ναι, 41 απέχουν. Μέσα στις 41 χώρες είναι και η Ελλάδα του Γεωργίου Παπαντρέου, του Γιώργου Παπαντρέου, του Πασόκ. Δεν είναι γνωστό η Αμερική και ο Καναδάς είπανε ότι μη βιάζεστε, θα πάμε στη Γενέβη και μετά θα πάμε στην αυτή και μην το βάζετε από τώρα, εδώ είμαστε. Διαδικαστικούς λόγους επικαλέστηκαν. Η Ελλάδα δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξουμε να δούμε γιατί. Εγώ φαντάζομαι γιατί. Το αν ξεπουλίζει αυτή. Το αν βάλει στο χρηματιστήριο αυτή. Θα πούμε και θα πούμε να νερούμε τον εαυτό μας. Τι να κάνουμε. Φαντάζομαι. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν τους εξήγησε. Πράγματι δεν εξηγήσει τους λόγους αυτούς. Πάντως μετά όταν πήγανε στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκεί πέρασε ομόφωνα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συνιστούν, μάλλον συνιστούν loft law. Όχι, είναι soft law. Είναι international law. Soft. Όχι, καθόλου. Αφού δεν είναι international, πώς θα πει international. Είναι μέσα στο... Ωραία, θα κάνουμε αγωγή και όλα το παιδί. Μα τώρα τι μου λέει τώρα, είναι στο εθνικό δίκαιο, είναι στο διεθνές δίκαιο. Τώρα, για να πάρετε ένα παράδειγμα, ο πρόεδρος της Nestlé, την ίδια εποχή, Nestlé τα εφιαλωμένα, δηλώνει, το είδα εγώ σε βίντεο, εκεί που, ότι η ιδέα ότι το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα προέρχεται από εξτρεμιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και το νερό, όπως και κάθε άλλο διατροφικό αγαθό, θα πρέπει να έχει αγοραστική αξία. Την ίδια εποχή. Λέει, τι μου φωνάζετε εδώ πέρα. Μη στενό αγώνα. Ναι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανίτα, δεν έχει ακόμα υιοθετήσει ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ακόμη. Μισό λεπτό. Δεν το έχει. Υπάρχει το εξής πράγμα. Θα πω αυτή την κία που είπες, συντρόφισσα μετά από λίγο. Κοιτάξτε. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι το εξής, ότι υπάρχουν ακτιβίστικες οργανώσεις και ξεκινήσανε από τη Γερμανία, που οι Γερμανοί έχουν γίνει πυρκεμανία με αυτό το πράγμα. Ο Right to Water, μια οργάνωση ακτιβίστικη Right to Water μάζεψε 1.800.000 υπογραφές και είπε να το κάνετε τώρα. Να σου πω, είναι μεγάλη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος να πούμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τι θα είναι και αύριο. Διότι κανένας δεν ξέρει τι θα ξημερώσει στις επόμενες εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, δεν ξέρουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή η υπάρχουσα κατάσταση λέει ότι κομπιάζουν. Δεν τους είναι εύκολο να το βάλουν ως ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά ούτε και να κάνουν και πίσω. Πάντως, για να ξέρουμε, η Σλοβενία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που 18-11 του 16 ομόφωνα πέρασε στο Σύνταγμά της το εξής άρθρο. Άρθρο 70 του Συντάγματος της Σλοβενίας. Όλοι έχουν το δικαίωμα στο πόσιμο νερό. Οι υδάτινες πηγές είναι δημόσιο αγαθό και διαχειρίζεται το κράτος. Οι υδάτινες πηγές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού οικιακής χρήσης και σε σχέση με αυτή τους τη χρήση δεν θεωρείται εμπορεύσιμο προϊόν. Ανθρώπινο δικαίωμα παγκοσμίως βάσει του συντάγματος είναι σε 17 χώρες. Λοιπόν, να πούμε τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Να μην πω τώρα ιστορίες και τέτοια, τι ακριβώς έχει γίνει, έτσι επιγραμματικά, για να μην σας κουράζω, να κάνουμε μετά συζήτηση, να τα πούμε και στη συζήτηση. Στην Αθήνα, έτσι, το τι είχαμε μέχρι το 1925, που άρχισε να γίνεται που έγινε η σύμβαση με την Ούλεν και έγινε το φράγμα του Μαραδόνα. Μέχρι τότε, από το 1870 μέχρι το 1925, 50 χρόνια συζητούσαν. Διαβάζεις και γυρίζεις και γυρίζεις και γυρίζεις και λες μελέτη του τάδε και μελέτη του τάδε και μελέτη του παρατάδε και μελέτη. Μέχρι είχαν φτάσει να πάρουν λέει από τη Στυμβαλία νερό. Άλλοι από το Θριάσιο, άλλοι ήταν οπαδοί της... πώς το λένε αυτό της... να μην υπάρχει νερό, δεν θυμάμαι τη λέξη. Όχι... τέλος πάντων. Λειψιντρίας. Και... ναι, οπαδοί, ότι δεν χρειάζεται αυτό και πολλά άλλα. Στα πρώτα τους βήματα είχαν αξιοποιήσει το Ανδριάνιο υδραγωγείο, το οποίο ήταν καταπληκτικό για την εποχή του. Ακόμα και τώρα το βρίσκουν. Να ξέρετε ότι υπάρχουν καταπληκτικές σύραγγες, έχουμε και κάποιοι αγωγούς λιμάτων, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Λοιπόν, στη συνέχεια η Ούλεν και τα λοιπά και τα λοιπά, έχω ψάξει να βρω ποιος τα πλήρωσε τα φράγματα και τα λοιπά. Το δημόσιο. Είναι λίγο, δεν μπορώ να το καταλάβω σύντροφε ακόμα ακριβώς πώς. Δηλαδή λέει το κράτος ότι μπήκε ως εγγυητής του ομολογιακού δανείου με 8% εγγυημένο. Μου είπαν από τις υπηρεσίες εδώ τις δικές μας, εδώ της ΕΙΔΑΠ, ότι η τελευταία πληρωμή σοριδών για το φράγμα του Μαραθώνα μεγάλη έγινε το 1999 εν ώψη της μετοχοποίησης, ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή τους είπανε, δεν μπορεί να βγει, πληρώστε. Εάν δεν είχε γίνει αυτό, ακόμα θα πληρώνε ο ελληνικός λαός. Όχι ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, τα φράγματα, τα υδραγωγεία, τα μεγάλα πάγια, τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός διαμέσου της φορολογίας του. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό να έρθει ο ιδιώτης αυτά να τα καρποθεί. Τελειώνω, να μην σας... έτσι, κάντε ερωτήσεις μετά να τα πούμε. Μα μου κάντε ερωτήσεις να τα πούμε. Ερωτήσεις και εδώ είμαστε. Και θα κάνουμε εμείς να πούμε μετά. Τα πούμε. Να το πούμε, να το σταματήσω και να πούμε μετά να πούμε. Όχι, εγώ έχω και για μας και για... Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε ολοκληρώσει. Ωραία, λοιπόν, να συμπεράσματα να τα πούμε μετά. Εδώ είμαι εγώ να τα πούμε, έχω και συμπεράσματα. Λοιπόν, προσέξτε, τι έχουμε. Έχουμε το εξής. Το 80 ενοποιούνται η εταιρεία ίδρευσης. Το 74 περνάει στο δημόσιο. Έτσι. Το 74 στο δημόσιο. Το 80 ενοποιούνται. Ίδρυυση-αποχέτευση. Το 1999 υπακούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βλέπετε αυτό του Πασόκ. Τι διάολο. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, υποκύπτουμε, το εμφανίσουμε, ό,τι να αξιοποιήσει. Ξέρετε κάτι, όλα αυτά εδράζονται στο εξής. Υπάρχει μία άποψη. Και να μου επιτρέψετε εδώ πέρα να το πω, ότι το δημόσιο είναι διεφθαρμένο, ότι το δημόσιο είναι αναποτελεσματικό και ότι έχει πλήρη αδυναμία να αποδεχτεί καινοτόμες διαδικασίες. Να σας πω κάτι, προσέξτε, προσέξτε. Και εγώ θέλω να είμαι, δεν παίρνω ειλικρινής. Τα ζούμε από την πλευρά της διοίκησης. Έτσι, άμπρα. Σε έναν βαθμό. Και εδώ είναι αυτό το οποίο λέω εγώ και το λέω στους εργαζόμενους και φωνάζουν οι εργαζόμενοι. Λέω, κοιτάξτε, έχουμε έναν αγώνα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι το δημόσιο μπορεί. Έχετε μια διοίκηση που προέρχεται από μια αριστερή, πραγματικά αριστερή κυβέρνηση, η οποία θέλει να αποδείξει ότι το δημόσιο μπορεί. Βάλτε πλάτη κι εσείς γι' αυτό. Βοηθήστε σε αυτό το πράγμα. Να σας πω, δεν είναι απλό. Μην νομίζετε ότι με το λέμε και όλοι άντε ορμάνε να βάλουν πλάτη. Κλείνω, να μην σας εξαρτήσω. Τις προχτές είχαμε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΕΙΔΑΠ σε οικονομικούς αναλυτές. Και είπαμε ότι έχουμε πρόσληψη 300 ανθρώπων γιατί έχει αποδεκατιστεί. Και πετάγεται ένας και βάζει κάτι φωνές, «Α, κι άλλους, και εκείνο, να το δώσετε στον ιδιότητα, να δουλέψει» και λίγησε. Άρχισε και φώνασε. Του λέω, «Για σταμάτα ρε φίλε, για περίμενα να σου εξηγήσω». Δεν μου λες, του λέω, «Στην Αλβανία μισθοφόροι πολεμήσανε, οι πατριώτες, δεν μας στείλαμε μισθοφόρους». Μου λένε, «Δεν έχει καμία σχέση». Βεβαίως του λέει σχέση. Διότι όταν διαπραγματεύεσαι ένα κοινωνικό αγαθό, όταν ο εργαζόμενος εμπνευστεί από τη διοίκηση και συνειδητοποιήσει ότι αυτό με το οποίο έχει να κάνει είναι ένα κοινωνικό αγαθό απολύτως αναγκαίο, θα πέσει με τα μούτρα. Ενώ ο ιδιώτης δεν θα πέσει με τα μούτρα. Γιατί, όπως λέει και ο Μάρξ, δεν είναι μόνο το οικονομάο, είναι και άλλα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι μια επιβράβευση, κάτι το θετικό, νομίζω ότι μπορεί να οθήσει έναν άνθρωπο να κάνει. Και εγώ το έχω δει. Είδα ανθρώπους οι οποίοι αναστείλαν την άδειά τους για να έρθουν να βοηθήσουν σε ένα πρόβλημα που είχαμε. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Εν τάση περιπτώσει, να μην μακρηγορώ, ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Στείλαμε επιστολή στη Βουλή και τους λέμε, θα σας φέρουμε εμείς μπουκαλάκια ειδικά, όχι πλαστικά, να βάζετε νερό από τη βρύση. Άντε και εσύ. Εγώ έχω στείλει επιστολή και στο Βούτζι και στον Αθανασίου, ζητώντας τους ότι δεν μπορεί να, να μιλάμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα πλαστικά και για το νερό και να έχω μπροστά μου ένα πλαστικό μπουκάλι και ένα πλαστικό ποτήρι. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Χαίρομαι καταρχήν για τις αναφορές που κάνατε, που έκανε σύντροφε στο Μάρξ. Είναι κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ ωφέλιμο. Πρέπει να σκύψουμε στον παππού, να τον θυμηθούμε ξανά, ναι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, μάλλον η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Όλα αυτά που λέμε και στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Ποιες πιθανότητες έχουμε να τα διασφαλίσουμε σε ένα μικρό βάθος χρόνου, λέω εγώ. Ωραία. Αυτή είναι. Δεν είναι πολλά. Πρόσεξε, να μου επιτρέψεις που λέτε ότι είμαι κλαχνός, πω το εξής πράγμα για τον Μάρξ. Άκου να δεις. Είχε έρθει πριν από 15-20 μέρες ο Κουτσούμπας να κάνει ομιλία στην ΕΙΔΑΠ. Και είπε να έρθω πάνω και είπε ευχαρίστως, είπα εκεί στους άλλους, να έρθει σε μένα. Έρχεται λοιπόν, κάθεται εκεί, μιλάει, κάτι πήγε να πει, του λέω να σου πω κάτι. Το μόνο μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα της εποχής στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά γίνεται ο και μου λέει, αυτό είναι ανέκδοτο ή τρολάρισμα. Γιατί του λέω, άμα ζούσε ο Λέν σήμερα, η Τσίπρας θα λεγότανε ή ξέρω εγώ τι είστε αυτοί. Εσείς του λέω πως θα λεγόσαστε Στάλιν. Οι υπόλοιποι του λέω στην πολιτική γραμματεία ήταν ο Κάμενευ, ο Ζινόβιευ. Εσείς είσαστε για το... Λέει ο άλλος, μου λέει πού το γράφει το καταστατικό. Το γράφει το καταστατικό, για φέρω το δούμε. Μπαίνω στο ίντερνετ, του λέω και ό,τι γράφει. Μου λέει, Μάρξ, πώς δεν λέει. Λέει όλοι οι διανοητές της αριστεράς του 19ου αιώνα. Ο Μάρξ του λέω, δεν είναι μέσα. Άρα του λέω εμείς γενικεύουμε. Βάζουμε και παραπάνω. Εσείς περιορίζεστε. Μου λέει να σου πω, ας τις παλαβομάρες μου λέει, τυπογράψτε κανένα μνημόνιο. Του λέω, άντε τον Πρεσβητόφ εσύ και σκοτώστε κανένα στην Κροστάντη και ελάτε μετά να τα πούμε. Εν τια περιπτώσει τώρα, σε αυτό, κοίτα, προσέξτε, ναι, τώρα εδώ να πούμε το κλείσμα. Κοιτάξτε, υπάρχει, έχουμε ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πλάνο, το οποίο εγώ πιστεύω τις επόμενες μέρες θα το παρουσιάσουμε, επειδή δεν θέλω να το πω, όταν λέω δεν θέλω να το πω δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Όπως ξέρετε υπάρχουν κάποιες ενέργειες τις οποίες πρέπει να τις κάνουμε πριν. Έτσι, ωραία. Πιστεύω πράγματα αυτά τα οποία είπε και η συντρόφισσα και αυτά που είπε και η συντρόφισσα η Αντιγόνη, ότι πρέπει στην επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση να το θέσουμε εκεί, ό,τι τι να θέσουμε. Ανθρώπινο δικαίωμα. Ναι. Υπάρχει η Σλοβενία, υπάρχει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δεσμευτεί από την Σλοβενία. Λοιπόν, άρα το ένα είναι αυτό. Δεύτερο, θα μας πούνε ότι η επαναγορά ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ με σημερινές τιμές αγγίζει τα 400 εκατομμύρια. Έτσι, να επαναγοράσουμε το 100% ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΔ. Δεν νομίζω ότι θα μας επιτρέψουν τα οικονομικά επιτελεία. Μπορούμε όμως να κάνουμε την εξής συμφωνία. Ότι σταματάμε εδώ, το status quo αυτό. Και ως αριστερά, ως κυβέρνηση αριστεράς, βάζουμε προοπτική να τα αγοράσουμε. Εγώ στου εργαζόμενου που μου είπαν, α, μπλε, πουλάτε. Του λέω να σου πω, αγόρι μου. Ο πατέρα μου ήταν εργάτη καμίνη. Το χειμώνα που δεν δούλευε, ή ένα δαχτυλίδι μάνα μου, το πήγαινε στο ενδοχείο πανεπιστήριο, το άφηνε, έπαιρνε φακές, φασόλια, την περνάγαμε το χειμώνα που δεν είχε δουλειά, το καλοκαίρι το ξαναγόρασε. Δυστυχώς εμείς αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Και με το νερό αυτό κάνουμε. Ως αριστερά, στον πυρήνα των αξιών μας, είναι ότι το νερό είναι δημόσιο και ανθρώπινο δικαίωμα. Τελείωσε. Το ότι είμαστε αναγκασμένοι είτε να πουλήσουμε είτε να κάνουμε αυτά είναι κάτι το πρόσκαιρο και εμείς δηλώνουμε και δεν είναι τερτύπια εδώ ότι στόχος μας είναι μόλις η χώρα ορθοποδήσει να το επαναχτίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να βγαίνουμε και να λέμε και στον κόσμο και στους εργαζόμενους ότι... και ξέρετε κάτι, όχι απλά κρατική. Έχουμε κάνει συζητήσεις και στα διάφορα τμήματα. Η ΕΙΔΑΠ και οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν μέχρι σήμερα κρατικίστικες. Ξέρετε όταν πήγαν τι κάνανε. Περιμένανε ότι θα πάμε εμείς, θα διώξουμε όλους τους γενικούς διευθυντές, θα βάλουμε μέλη του κόμματος και φίλους μας. Περιμένανε ότι εμείς ας πούμε θα κομματικοποιήσουμε την επιχείρηση. Δεν το κάναμε. Δώσαμε μαθήματα ισονομίας. Καμιά φορά κάναμε και λάθη. Καμιά φορά, και το πιστεύω ότι κάναμε λάθη, αλλά δώσαμε δείγματα ότι εμείς δεν κομματικοποιούμε το κράτος. Τώρα η ΕΙΔΑΠ πρέπει να διοικείται από το δημόσιο. Στο Παρίσι, εδώ που τα ξέρει η Ανίτα που τα έχει, έχει γνώσει καλά, στο Παρίσι είναι δημόσια. Δηλαδή όταν είναι δημόσια την έχει η αντίστοιχη μητροπολιτική, ας το πούμε, όχι ο Δήμος Αθηναίος, ο Μητροπολιτικός. Έτσι, λοιπόν, σαν λέμε εδώ η περιφέρεια Αττικής. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε, υπάρχει το παρατηρητήριο, πώς το λένε, το παρατηρητήριο νερού, στο οποίο παρατηρητήριο νερού βρίσκονται, ναι, οι οποίοι παρατηρούν την ποιότητα, το έτσι, δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι το έχουμε έτσι, εμείς, ως αριστερά πρέπει να διαπαιδαγωγούμε τον κόσμο στα κοινά. Πρέπει να τον καλούμε, να του λέμε, έλα εδώ στο παρατηρητήριο να βλέπεις το νερό, έλα εδώ να μας ελέγξεις, έλα εδώ να κάνεις, έλα εδώ να δείξεις. Βέβαια, εμείς λοιπόν αναζητάμε την συμμετοχή του κόσμου. Είναι από τα βασικά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι λοιπόν στο νερό πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε. Εάν δεν μπορούμε, γιατί έχουμε πρόβλημα οικονομικό που όλοι το αναγνωρίζουμε, έτσι δεν είναι. Πιστεύω ότι αυτά πρέπει να δεσμευτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό και στα μέλη μας, ότι με την πρώτη ευκαιρία είναι αυτό. Δεν εγκαταλείπουμε τον πυρήνα των αξιών που έχουμε μέσα μας. Άλλη ερώτηση, μια μικρή παρέμβαση πάνω σε αυτά που είπε συντροφέ. Δεν μ' αρέσει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ούτε η έκφραση μου αρέσει. Αλλά δεν μ' αρέσει και να μιλάμε με τέτοια αυταρέσκεια. Δηλαδή, πείθουμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και στην πολιτική μας το νερό και γενικότερα σε άλλους τομείς κάνουμε πλέον μετά τον Αύγουστο που κάναμε τη στροφή αυτή την αριστερή πολιτική. Τον πείθουμε τον κόσμο. Αυτό. Ναι. Αυτό σας λέω και όχι να το λέμε αυτά αρεσκά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαι αιρετικός, έτσι, επειδή φέρω και ένα όνομα που μπορεί πρωτονοτάριος. Έτσι, είμαι αδερφός του Γιάννη, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι ψυχή και εσύ εξώματι ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά και όλα και με προσωπικό δεσμό και όλα. Το λέω στον σύντροφο του Μπενίση να μην με παρεξηγήσει με κυρία και λοιπά. Όχι βέβαια ότι έχει κανείς να κατανοήσει τίποτα στο Γιάννη. Δεν υπάρχει. Αλλά λέω αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό πρέπει πλέον να κάνω. Ωραία. Εγώ σε έναν βαθμό πείθομαι. Ο κόσμος δεν είναι πεισμένος. Τώρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι μεγάλη, μπορούμε και άλλη ώρα. Έλα, μπορείς να ρωτήσεις. Μελέτης, Ήταν στον σύντροφο, δεδομένου του ότι πριν από κάποια χρόνια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τον Ασοπό και δεδομένου του αυτό είναι συνδεδεμένο με τη μόλυνση που προκαλούν οι βιομηχανίες. Αν τι έχουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε έναντι σε αυτού του θέματος με τις βιομηχανίες και με τον Ασοπό συγκεκριμένα. Σήμερα την ώρα που ετοιμαζόμουν για εδώ, είδα ένα μήνυμα από την περιφέρεια ακριβώς για τον Ασοπό. Δεν πρόλαβα να το ανοίξω όμως, να το διαβάσω. Δηλαδή υπάρχουν εξελίξεις που συνέβησαν τώρα, τις τελευταίες μέρες. Τα προηγούμενα ήταν τα γνωστά, τα οποία όχι, λέω γενικά στο θέμα της μόλυνσης του νερού από τη βιομηχανία. Τι πρέπει να γίνει. Αυτά πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος συνεχώς. Μπορώ να σου απαντήσω αν θέλεις λίγο, γιατί δεν είναι θέμα της ΕΙΔΑΠ. Βασικά είναι εκτός αρμοδιότητας, αλλά αν θέλεις μπορώ να σου απαντήσω εκ των υστέρων σε κατάληξη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει ακουστεί για την ποιότητα του νερού που προσφέρει η ΕΙΔΑΠ ότι είναι από τα καλύτερα νερά που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, για την κατηγορία του νερού που προσφέρεται και αν έχουμε κάποιο παράδειγμα ιδιωτικοποίησης άλλων εταιριών ευρωπαϊκών χωρών. Ωραία. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που πρέπει το νερό να παραμείνει στα χέρια του δημοσίου είναι ότι πρέπει η ποιότητα του νερού και ως ποιότητα, αλλά και ως ζήτημα ασφαλούς και υγιούς νερού και ποσότητας να είναι όχι απλώς ικανοποιητικό, άριστο. Να ξέρεις ότι στο Παρίσι το 1860-70 από αυτό τους ανάγκασε να έπεσε κολέρα από το νερό των δικτύων. Έτσι. Το νερό λοιπόν αυτό είναι. Είναι βασικό να είναι υγιές. Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε την τύχη, πες, από τη στιγμή που δεν είχαμε τη βιομηχανική ανάπτυξη του 19ου αιώνα, 18ου-19ου αιώνα, που είχε όξινη βροχή κλπ. Δηλαδή που λέμε κάθε καλό έχει το κακό του, κάθε κακό εδώ. Εδώ είχαμε ότι να μην έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας όπως στις άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε νερό τρεχούμενο από τον Εύβηνο, έτσι, καθιστά το νερό, την αρχική ποιότητα του νερού, άριστη. Επίσης, και εμείς, και προηγουμένως, αλλά ειδικά εμείς, βάλαμε επιτακτικά το θέμα του ότι το νερό πρέπει να είναι άριστο. Να σου πω ένα πράγμα, δηλαδή, ότι κάθε μέρα πηγαίνουν στις εσχατιές των δικτύων και παίρνουν με ειδικά νερό, το οποίο στα εργαστήρια το εξετάζουμε από τις πρώτες μέρες που πήγα ως την ΕΙΔΑΠ, πήγα ευνηδιαστικά εκεί στο κοιμείο και μπαίνω μέσα, ήταν Σάββατο. Και είναι μια κυρία η οποία έκανε εξετάσεις, λέω πώς είναι το νερό, γιατί δείξω μου σήμερα, νόμιζα εγώ ότι θα πάω να πιάσω κάτι. Και κοιτάζω 0,0,0,0 σε τελειότατα, τα τέλεια μηχανήματα. Και μου τη λέω είναι τόσο καλό το νερό. Μου λέει να σκεφτείτε ότι εγώ το έδωσα στο μωρό μου, μόλις γεννήθηκε, άβραστο. Πράγμα εγώ δεν το ήξερα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ. Και προσέχουμε, αγοράσαμε, ένα δευτερόλεπτο να σου πω. Προχτές αγοράσαμε ένα ειδικό φασματογράφο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν υπάρχει δύο στην Ελλάδα. Τι κάνεις, του βάζεις το νερό και του λες, έχει, ξέρω εγώ, νάτριο. Και σου απαντάει. Τώρα, αυτό που πήραμε, το παίρνει και σου δείχνει όλα ό,τι έχει. Έτσι, όλα ό,τι έχει. Μεριμνούμε, και αυτό είναι σύντροφοι ο δημόσιος χαρακτήρας. Δεν σκεφτήκαμε αν είναι ακριβό το μηχάνημα, εάν δικαιώνω το άλλο. Λέμε η υγεία του πολίτη είναι πολύ παραπάνω από το κέρδος. Άλλο. Ο σύντροφος εδώ, περνάς και το όνομά σου. Λοιπόν, λέγομαι Μαντενάς, είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι η πρώτη φορά που και κατά τύχη εξομολογούμε που βρίσκομαι σε αυτή τη συνάντηση, η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ και πιστεύω να ενδιαφέρουν αυτά που θα σας πω εξίσου. Ήμουν επί 11 χρόνια Γενικός Διευθυντής στον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης και ήμουν ένας από τους συντελεστές στη μελέτη διαχείρισης λεκανών απορροής της Κρήτης, την οποία την κάναμε σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση, στην οποία τις επόμενες ημέρες θα αποσπαστώ. Αυτή λοιπόν τη στιγμή πρέπει οι συντρόφισσες και σύντροφοι να δούμε την πραγματικότητα, γιατί αυτά τα οποία είπε και η συντρόφισσα και κυρίως ο σύντροφος είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά στην πράξη και δει στην επαρχία δεν είναι ο κόσμος τόσο αγγελικά πλασμένος. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος έχει με νόμο τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Κρήτης, με νόμο έχει δοθεί η αρμοδιότητα αυτή και τα λίμματα, έχει καταφέρει το ακατόρθωτο να του έχει δώσει το δημόσιο σαν πρίκα το φράγμα του Αποσελέμι, αν το έχετε ακουστά, το οποίο ξεκίνησε με προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, έχει φτάσει στα 240, έκανε 1000 χρόνια να τελειώσει. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια σύραγγα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας που θα συλλέγει τα νερά, τα πλημμυρικά από το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο θα γίνεται 1-2 φορές το χρόνο και σκέφτονται, αυτό το οποίο άκουσα με μεγάλη χαρά που είπατε, σκέφτονται λύσεις υδροηλεκτρικών, αναστρέψιμων, αιωλικών κτλ. Το οποίο για μένα είναι... Σύντροφοι πίσω, πιο σιγά. Είναι τελείως απαράδεκτο. Εγώ θα καταθέσω εδώ ότι ντρέπομαι, γιατί ως Γενικός Διευθυντής έχω εκδιωχθεί από τους νεοφιλελεύθερους και συνεχίζεται ο διωγμός μου από τους συντρόφους. Έχω γίνει απλός υπάλληλος και τώρα κατάφερα επιτέλους μετά από 5 χρόνια να αποσπαστώ στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνεργασία και με τη συντρόφισσα και με εσάς, γιατί στον ΟΑΝΑΚ έχω κάνει αυτή τη στιγμή προτάσεις από τον ΟΑΝΑΚ, δηλαδή από το 2007, για βιολογικούς καθαρισμούς σε συστήματα για όλη την Κρήτη, αλλά και για την ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, και μάλιστα να στηθεί αυτό οι προτάσεις οι οποίες έχουν διδωρηθεί από την παρούσα διοίκηση και επαναλαμβάνω ότι είναι διοίκηση δική μας. Να στηθεί η ενιαία διαχείριση χρησιμοποιώντας, και εδώ πιθανόν και στη δική σας τη βοήθεια θα θέλω. Ωραία, τελειώνω. Δεν είναι προσωπικό. Ωραία, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν τα δίχτυα, το νερό, για να φτάσει στον καταναλωτή, είναι τα δίχτυα ίδρυυσης και οι διαρροές. από την εμπειρία, και οι απώλειες. Από την εμπειρία που έχω, 9 χρόνια στο δημόσιο και σαν εργολάβος μετά σε έργα ίδρυυσης, ξέρω ότι οι διαρροές κυμαίνονται μεταξύ 12 και 20. 20 είναι πολύ καλά. 40. Έτσι. 40. Εντάξει, εγώ ήθελα να ακούσω. Τις 100 του νερού, το οποίο φεύγει. Ναι, ήθελα να ξέρω, ας πούμε, σαν ΕΙΔΑΠ, ποιο ποσοστό διαρροών υπολογίζει όταν κάνει τα τιμολόγια, παραδείγματος χάρη. Γιατί υπολογίζεται και σε αυτό, νομίζω. Γύρω στο 25% απώλειες καταμετρητών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνονται πολύ καλά και θετικά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να μου διευκρινίσετε λίγο περισσότερο αυτό για τα 400 εκατομμύρια που είπατε. Δηλαδή... η χρηματιστηριακή τιμή, είπατε το εξής πράγμα. Κοντρά. Αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή τιμή της ΕΙΔΑΠ είναι περίπου 600 εκατομμύρια. Χρηματιστηριακή λέμε, έτσι. Δηλαδή είναι περίπου 6 ευρώ η μετοχή της. Έχει 61 εκατομμύρια το κράτος, είτε ως υπερταμείο είτε ως ΤΑΙΠΕΔ, και λείπουν άλλα 39%. Αυτό το 39% το έχουν πολλοί, μερικά τα έχουν κάτι για ασφαλιστικά ταμεία, κάτι και το άλλο. Εμείς δηλαδή, για παράδειγμα, μέτοχο θα θέλαμε τον ΕΦΚΑ. Έτσι δεν είναι? Όπως θα θέλαμε και κάποια άλλα ταμεία, θα θέλαμε και το Δήμο Αθήνας να πάνε να το αγοράσει. Έτσι δεν είναι? Όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, χοντρά λέω ότι εκείνο το οποίο λείπει είναι ένα 35%. Περίπου είναι 37-38 εκατομμύρια μετοχές. Με το 6 είναι 240-250-260 εκατομμύρια για να επαναγορά. Στην ΕΙΑΘ είναι παραπλήσιο. Θυμάμαι που βέτε γύρω στα 100. Άλλα χοντρά, λάθος είπα 400, 360. 370. Δεν είναι. Είναι αυτό το ποσό με το οποίο θα γίνει, μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Η ΕΙΔΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει ταμείο. Θα μπορούσε η ΕΙΔΑΠ, αν της επιτραπεί, να τα αγοράσει αυτή. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση και δεν είναι του παρόντος. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στο μέλλον. Να πει από το κάποιος, έλα, θεόφταστε. Βαγγέλη. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Αυτό που λέω πάντα σε όλους είναι ότι το νερό είναι ακριβό, καταρχήν. Δεύτερον, ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, από τη Γαλλία το 1700, 1800 κτλ. Δεν είναι κάτι καινούργιο δηλαδή, ούτε κάτι πρωτόγνωρο. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά που συζητάμε τώρα για την ιδιωτικοποίηση του νερού έχουν ήδη συντελεστεί στην ενέργεια. Και έχουν συντελεστεί σε εταιρείες οι οποίες ήταν αρκετά δυνατές και εύρωστες. Οπότε θέλω να κάνω μια παρένθεση να προσέξετε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι τόσο απλό το θέμα και δεν έχει να κάνει με το αν κερδίζει ή χάνει η εταιρεία, και ούτε έχει να κάνει με το προϊόν. Ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να προσέξετε, γιατί τα παραδείγματα δεν είναι καλά στην ενέργεια και θέλει προσοχή. Δεν θα μας το χαρίσει κανένα αυτό. Θέλει προσοχή και δουλειά. Είναι δύσκολο να το πετύχει. Αυτό. Έγινε ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με τον Ασοπό, αυτό που λέει η Περιφέρεια τώρα, μόλις το είδα, είναι ότι χρηματοδοτούν τη μελέτη όπου θα μπορούν πλέον εκτός από τους συμβατικούς ρήπους να μετρήσουν και άλλους ρήπους στον Ασοπό και να παρακολουθούν τις αιτίες με τις οποίες υπάρχει αυτό το πρόβλημα στον Ασοπό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα του Ασοπού είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει, γιατί δεν έχουμε και ελέγχους όσους θα θέλαμε να έχουμε. Δεν έχουμε δυστυχώς επιθεωρητές περιβάλλοντος και είναι ένα θέμα το οποίο το βάζουμε συνεχώς και εμείς σαν τμήμα περιβάλλοντος και οικολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει επιτέλους να στελεχωθεί η επιθεώρηση περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πραγματικά ελέγχους. Επίσης, ένα θέμα είναι το οποίο το ανέφερα και στην τοποθέτησή μου, είναι η θεσμοθέτηση ορίων εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει όριο εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, δεν έχουμε θεσμοθετήσει. Και επίσης δεν έχουμε θεσμοθετημένα όρια βαρέων μετάλλων στους υδάτινους αποδέκτες. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά εμείς στη Χαλκιδική, διότι είχαμε τεράστια ποσά αρσενικού στους υδάτινους αποδέκτες και άλλων και βαρέων μετάλλων, τα οποία όμως οι επιθεωρητές περιβάλλοντος τα είχαν εντοπίσει αλλά δεν μπορούσαν να τα εντάξουν κάπου. Δηλαδή λέγανε ότι δεν υπάρχει όριο στους διεθνείς αποδέκτες, ένα ρέμα δηλαδή, δεν υπάρχει όριο για το πόσο μπορεί να είναι το αυθεντικό. Άρα έχουμε σοβαρά θέματα, τα οποία πρέπει με νομοθετικά να τα θεσπίσουμε, να τα νομοθετήσουμε και το ξεστονιστρό χρώμιο και τα βαρέα μέτρα στους διεθνείς αποδέκτες. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για τους δυο σας. Δεν υπάρχει όριο που εννοείται στους αποδέκτες ή στο νερό της ΕΙΔΑΠ. Εξασθενές χρώμιο στο εξασθενές χρώμιο δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει. Να τελειώσω να με τις ερωτήσεις για να... Δεν υπάρχει για τα μέταλλα, τα μέταλλα υπάρχει στο πόσιμο νερό, δεν υπάρχει στους υδάτινους αποδέκτες. Τα ρεύματα. Αυτό ήθελα να αναγκήσει. Έλα Σοφία, να κάνω πάντα μία. Το αρσενικό που έχετε στην Βόρεια Ελλάδα είναι ορυπτογενούς προέλευσης. Είναι σίγουρο. Όχι σε τόσες μεγάλες ποσότητες, οποίες θα έχουμε δοθεί σε ρεύματα από άλλες. Ένα πράγμα θα ήθελα να... ρωτήσω τον κύριο Μπενίση. Όλα αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι γραφειοκράτησα μέχρι το κόκαλο. Στη διαχείριση του ΕΣΠΑ δουλεύω. Τους κύριους τους ξέρω. Αυτό το οποίο εγώ ρωτάω και το ρωτάω και σαν καταναλωτής που πληρώνω την ΕΙΔΑΠ κάτι πρόστιμα απίστευτα και τα λοιπά. Και σαν πολίτης. Είναι το εξής. Όλες αυτές οι υποδομές ίδρυσης και αποχέτευσης είναι τεχνολογικά εξαιρετικά εξελιγμένες. Συστήματα διαρροών, τηλεελέγχου, διαρροών κτλ. Λοιπόν, αυτές οι υποδομές είναι δημόσιες. Και για να παραμείνει δημόσιο, θα πρέπει και οι υποδομές να είναι δημόσιες. Δηλαδή, αν το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ το αγοράσει κάποιος και το νερό δεν θα είναι πια δημόσιο. Αυτό που εμένα με απασχολεί είναι ο δημόσιος τομέας, και όταν λέω δημόσιο εννοώ και την ΕΙΔΑΠ και το ΥΠΕΧΟΔΕ και τον ΟΑΝΑΚΙ και τη ΔΕΙΑ. Κατά πόσο οι υπάλληλοι έχουν την τεχνογνωσία στο να συντηρήσουν, και δεν λέω να πάει ο άλλος και να συντηρεί το δίκτυο, γιατί προφανώς θα βάλει ένα λειτουργό, όπως υπάρχει και στην Ψιτάλια και πάνω στη Θεσσαλονίκη, να ελέγχει τον λειτουργό και τον εκάστοτε ανάδοχο. Ωραία. Γιατί νομίζω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα και ο αποσελέμης είναι η επιτομή της κακής διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Γενικά το λέω αυτό το πράγμα. Αρχίζει από το 2000 και μετά, το παρακολουθώ τον αποσελέμη. Αυτό το πράγμα, το να κάνουμε υποδομές, φράγματα, βιολογικούς, ψιτάλιες, το θριάσιο και να βάζουμε μετά έναν ανάδοχο να λειτουργεί. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό, αλλά ισχύει σε πάρα πολλά. Αυτό αποδυναμώνει. Όλες οι υπηρεσίες ίδρυυσης, δεν είναι όλες οι ΕΙΔΑΠ όπως εσείς, είναι η ΔΕΙΑ. Μαύρο, ναι, η οποία έχει έναν υπάλληλο τον εξής κανένα και ο οποίος θα πάει να λειτουργεί στο βιολογικό και δεν ξέρει πώς θα πατήσουμε το κουμπί. Και αυτός ο άνθρωπος του ζητάμε να λειτουργήσει ένα βιολογικό καθαρισμό. Όταν δεν τον έχουμε από την αρχή βάλει στη διαδικασία να είναι στη λειτουργική, στις δοκιμές λειτουργίας με τον ανάδοχο, να αποκτήσει και ο ίδιος την τεχνογνωσία για να ανέβει και επιστημονικά αν θέλετε, και να μπορεί μετά να εξασφαλίζει τις υποδομές για μια καλή ποιότητα. Πιστεύω ότι σαν ΕΙΔΑΠ εσείς που έχετε τέτοια τεχνογνωσία, είναι κάτι στο οποίο πρώτα πρέπει να εργάτες. Και επίσης πρέπει παντού να, και στα ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, αυτοί που είναι η ειδοποιός διαφορά, ή ωραία είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι διεφθαρμένοι, δεν είναι όλοι τεμπέληδες, δεν είναι όλοι κακοί, αλλά να πω, ξέρετε κάτι, όταν ο δημόσιος τομέας δεν μου δίνει εμένα τη δυνατότητα να γίνω καλύτερη επιστήμονας, γιατί εγώ δεν μπορώ να συγχρονιστώ τον κύριο Σωμάκο, που είναι σύμβουλος και που τρέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια συνέχεια, όταν εγώ είμαι στο γραφείο μου. Όταν δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ, να γίνω καλύτερη, μετά δεν θα μπορώ να ελέγξω το χ σύμβουλο που θα μου φέρει μια μελέτη. Αυτό, σαν παράκληση σας το λέω, και είναι κάτι το οποίο συνέχεια θα ήταν ευχής έργο σε οποιοδήποτε τομέα της δημόσιας διοίκησης. Όχι. Πολύ γρήγορη απάντηση. Κοίτα, έχουμε πάθει όλοι μας, πώς να το πω στην καθομιλημένη, πλάκα. Όλοι μας έχουμε πάθει πλάκα. Αναλάβανε άλλοι υπουργεία, άλλοι οργανισμοί, και ήμασταν και πήγαμε εκεί και βρήκαμε καταστάσεις και διαδικασίες και πράγματα τα οποία μας ταρακούνησαν. Εγκαθιδρυμένη δεκαετίες νοοτροπία. Δυστυχώς. Πάμε να τους εμπνεύσουμε. Η έμπνευση γίνεται με το παράδειγμα όταν τους λέμε μαγκές. Εμείς εδώ δεν θα μακρονομήσουμε. Τους προηγούμενους τους βλέπανε. Νομίζεις δημόσιο υπάλληλος. Και αλάρεις τα πάντα. Τους καταλαβαίνεις με το που τους βλέπεις. Έχουν περάσει δικήσεις και δικήσεις. Τους κατάλαβες. Εμείς λοιπόν πάμε και λέμε εδώ, δέστε. Δεύτερον, τα στελέχη μας που είναι στις ΔΕΚΟ ή στο δημόσιο, μεγάλη δουλειά να πρωτοστατούν με το παράδειγμά τους. Να μην είναι ο νους τους στο ρουσφέτη και στο οι προηγούμενοι τα κάνανε, να τα κάνουμε κι εμείς. Άστο, άστο, δείγματα δίνουμε. Εμείς πρώτοι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, με το παράδειγμα να δείχνουμε και να εμπνέουμε τον κόσμο. Έτσι μόνο. Εάν κάνουμε αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι, καήκαμε. Δεν χρειάζεται να γίνουμε Πασόκ σε 8 χρόνια. Πάμε γίνει σε... ναι, κοντεύουμε. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μία προσοχή από εμάς, κυρίως, να δείχνουμε αυτά τα παραδείγματα. Αυτοί μας έχουν περιβάλει λοιπόν, πάλι στο δημόσιο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτοί μας έχουν περιβάλει στο δημόσιο τομέα. Στο λέω με τα λόγια. Αν εξετάσουμε λίγο τη μεγαλύτερη περίπτωση ιδιωτικοποίησης που έγινε στην Ευρώπη, ήταν τα νερά στην Αγγλία. Θα πω μερικά στοιχεία για λίγο. Από το 2007 στο 2016 βγάλανε μέρισμα 18 εκατομμύρια λίρες. Το κέρδος τους ξέρετε πόσο ήταν εκείνη την περίοδο. 18,8 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι το 95% το δώσανε στους shareholders. Ο CEO της μιας της μεγαλύτερης έπαιρνε 2,3 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Η Thames Water, ο CEO έπαιρνε 950.000 λίρες, 5 φορές μεγαλύτερο μισθό από ό,τι παίρνει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Για να δούμε τι κάνει το ιδιωτικό και για τους ιδιωτικούς υπάλληλους. Λοιπόν, το επόμενο είναι πόσο φόρο πληρώσαν αυτές οι εταιρείες αυτή τη δεκαετία. Πόσο πήγε πίσω στον πολίτη, στον Άγγλο πολίτη. 0. Λοιπόν, δεν πληρώσαν τίποτα φόρο αυτές οι εταιρείες. Και κάνανε με Cayman Islands, καταφέρανε και βάλανε offshore εταιρείες και πηγαίναν όλα τα κέρδη τους εκεί πέρα. Και τους έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια η επίκληση να τα γυρίσουν και ακόμα δεν τα έχουν γυρίσει. Γιατί αυτές οι εταιρείες πλέον δεν ανήκουν σε ένα άτομο, δεν θα έρθει να την πάρει όποιος την πάρει. Είναι funds που είναι μέσα μαζί με τράπεζες. Μιλάμε ένα πολύπλοκο financial engineering που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι δεν πάει ούτε μία δεκάρα μέσα πίσω στον Άγγλο πολίτη, που το νερό του έχει ανέβει παραπάνω, που δεν έχουν γίνει πλέον τίποτα από επενδύσεις πάνω σε καινούριες υποδομές. Ούτε μία καινούργια υποδομή έγινε σε φράγματα, σε τίποτα αυτόν τον καιρό. Άρα για να τα βάλουμε αυτά. Εγώ δεν πιστεύω καταρχήν αυτή τη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του να πουλήσει την ΕΙΔΑΠ. Γιατί αν την πουλήσει την ΕΙΔΑΠ, ένα φαντ θα βυθάει. Το άλλο που έγινε, οι εταιρείες. Συγγνώμη, να συνεχίσω. Προφανώς δεν με ακούτε. Όχι, σας ακούμε. Αυτό που επιτρέπεται στις εταιρείες είναι να έχουν ένα 60% να χρωστάνε και ένα 40% να είναι τα παγιά τους. Καταφέραν αυτές οι εταιρείες μέσα, επειδή ήταν τράπεζες, όπως συμβαίνει, να παίρνουν δάνειο το 83% και 17% να είναι το παγιό τους. Που σημαίνει ότι δεν βάλανε πάλι τίποτα λεφτά. Αυτό κάνει μια πολύ αδύναμη εταιρεία. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πτωχεύσει και να κατρακυλήσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται ότι δεν πάει να πουλήσει, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μην φοβόμαστε το υπερταμείο. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Μπορεί να είναι μια άσχημη εξέλιξη που δεν την περιμένα και δεν την κατάλαβα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μπαίνει μέσα. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Που με κανέναν τρόπο δεν την παίρνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί, ας πούμε, τα κέρδη να πηγαίνει το 50% για το χρέος και το 50% να επαναεπενδύεται μέσα στην εταιρεία. Αυτό μπορεί να το δεχτούμε, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι εμείς πάμε να ιδιωτικοποιήσουμε. Προς Θεού δηλαδή. και να σε ρωτήσει. Και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Μέχρι γιατί μετά. Μια ερώτηση από την παιδιά πίσω την τοποθέτηση έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Ποια είναι η πολιτική, μισό λεπτό, η κομματική μας πολιτική για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, που είναι το σημαντικό μείζον θέμα και δεν είναι το ένα κομμάτι. Ποια είναι η πολιτική του κόμματός μας και της κυβέρνησης ό,τι αφορά, έχει χαρακτεί η πολιτική μας, δηλαδή, δεν μας να ρωτήσω πράγματα που έχουν ουσία, γιατί εγώ δεν τοποθετούμε, ρωτώ. Λοιπόν, και επειδή είναι και οι Ιγγλέζοι εδώ, μια ερώτηση είναι αυτή, δηλαδή τι κάνουμε εμείς για την διαμόρφωση της πολιτικής μας επί των υδάτινων πόρων και δεύτερον, και σημαντικότερο, αν υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε το ξεκούλημα της ΕΙΔΑΠ, αν υπό αυτά στα συνθήκες μας έχουν αναγκάσει να το κάνουμε. Έτσι. Και αν επί των ημερών σας η λειτουργία αυτού του φορέα εξασφαλίζει καλύτερο νερό προς τους πολίτες σε τιμές αυτές που ξέρουμε και αν αυτό ζημιώνει ή βλάπτει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τώρα να πει πρώτα ποιος θα πει. Αν υπάρχει πολιτική για τους υδάτινους πόρους. Να έρθει, είναι μέσα λίγο σύντροφος. Να ρωτήσει ο σύντροφος και τη σημερινή συνάντηση είναι να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το τμήμα αυτή τη στιγμή προτείνει, έτσι θα προτείνει, και από εκεί και πέρα εμείς αυτό θα το ανεβάσουμε πιο πάνω. Είναι διακύβευμα, είναι για τις μέρες μας σημαντικό. Θα βρεθούμε και σε ένα χρόνο να πρέπει να εξαγγείλουμε και κάποια πράγματα, τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει και ποια είναι σαφή η στρατηγική μας. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε στρατηγικός επενδυτής. Έτσι, υπάρχει επομένως μια σαφή άποψη από την άλλη πλευρά. Πρέπει και εμείς να διαμορφώσουμε μια πρόταση. Γι' αυτό συζητάμε και αυτή η όλη κουβέντα θα πρέπει να καταλήξει και σε ένα αποτέλεσμα. Ο σύντροφος κάτσε λίγο να μιλήσει. Συντρόφισσα. Δύο ερωτήσεις. Μία από πολιτική σχέση που αφορά τη Συντρόφισσα και μία Λιάννα Αναγνωστάκη, μηχανικός από το τεχνικό μαρτύριο. Η μία αφορά την πολιτική. Είναι μέσα η Συντρόφισσα ή είναι μέσα. Ωραία. Πάμε. Είναι πιο managerial η ερώτηση στο Διευθυντικό Συμβούλιο. Είναι πιο managerial. Λοιπόν, εγώ είδα ότι το 2017, αλλά μάλλον είμαι από τους λίγους που το έχω δει και μάλιστα και μέσα στο κόμμα έχω διαπιστώσει ότι δεν το ξέρουν πολύ. Το 2017 πήρε βραβείο η ΕΙΔΑΠ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, από το ID Awards, για το σύστημα παρακολούθησης διοίκησης μέσω στόχου. Έτσι, που ήταν πολύ σημαντικό βραβείο, διότι αυτό αποδεικνύει κιόλας ότι μια εταιρεία δημοσίου χαρακτήρα μπορεί πάρα πολύ ωραίο να οργανώσει τις υπηρεσίες της και να προσφέρει έργο. Πώς το διαχειριστήκατε επικοινωνιακά αυτό? Έφτασε στον κόσμο, πρώτον. Δεύτερον, έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εσείς είπατε ότι επειδή είχαν στο μυαλό τους τις πρακτικές από το 2015 και πριν ότι το δημόσιο είναι διεφθαρμένο, με αυτή τη λογική μπήκε η ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο και οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία. Μπήκαμε σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης γιατί τα πράγματα αλλάζουν όπως σωστά είπατε. Μια ερώτηση και μετά στις. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Να σου πω ένα πράγμα, ότι όταν το είπα αυτό, ο συνδικαλιστής εκπρόσωπος της ΛΑΕ μου είπε με ύφος «Θες να πάρεις βραβείο Ρουφιανιάς» όπως το λέω. Δηλαδή, 160 επιχειρησιακές μονάδες γράψανε τους στόχους τους. Υπάρχει ένα σύστημα που στον παρακολουθώ από εδώ, να στο δείξω. Από εδώ θα πω και βλέπω. Το είδες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα τρομερό εργαλείο. Δεν το έχει βάλει καμία ιδιωτική επιχείρηση. Και γιατί είναι σοβαρό. Διότι στο ερώτημα το πριν μπορεί το δημόσιο ή το ιδιωτικό, εγώ λέω μπορεί το δημόσιο, καλύτερα για το ιδιότητα. Πάρτο. Πάρτο. Το έχετε κάνει εσείς. Τι μου λέτε. Και τι σχέση έχει. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Το να είμαστε υπερήφανοι. Διότι εμείς πάμε και κινητοποιούμε τους εργαζόμενους. Εγώ χθες μίλησα. Πάμε να βάλουμε αντί για υπογραφές κάρτα. Ξεσηκωθήκανε. Πονάζανε. Τους μάζεψα. Τους λέω να σου πω ότι πονάζανε. Τι θέλετε. Γιατί. Τι. Κάρτα γιατί. για τσέπη του Μπενίση, το λαό υπηρετείται. Τι μου λέτε τώρα. Αφού υπηρετείται το λαό, θα δουλεύετε και παραπάνω. Διότι 7 ώρες είναι, δούλεψε 7,5 για το λαό. Τέλος πάντων, τι θέλω να σου πω. Θα κάνουμε μία μάχη, η οποία μάχη και επικοινωνιακά υστερούμε, έχεις δίκιο, να αποδείξουμε ότι το δημόσιο μπορεί. Το είπα εμέσως πριν, προηγουμένως. Μπορεί το δημόσιο και γι' αυτό λέω σε όλους, βοηθήστε. Και βοηθάω σημαίνει βάζω πλάτη με την εξής έννοια, ότι με αυταπάρνηση. Εμείς που έχουμε καλουχηθεί στα ιδανικά του μαρξισμού, λενισμού και προλεταριακού διεθνισμού, μάθαμε μικροί ότι πρώτοι στον αγώνα, πρώτοι στη δουλειά, με το παράδειγμα πηγαίνουμε μπροστά και με όλα αυτά. Και αυτά πρέπει, να τα αποδεικνύουμε. Λοιπόν, επικοινωνιακά έχεις δίκιο, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πολλά. Δηλαδή σήμερα μας έχουν ζαλίσει με τον Κρεμισή, ας πούμε, έτσι. Έχουν βρει να βγει από μια κουβέντα για την ΕΤΑ που πρέπει να βγει το 17. Είναι δίκιο. Αλλά από την πλευρά όμως... Φταίμε κι εμείς από μια χαζοσεμνότητα. Οφείλουμε να διαπιστώνουμε και στους κυβερνητικούς κάποια σημεία και εκεί να επεμβαίνουν και να αλλάζουν λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, να δώσουμε τελεία. Και στη συντρόφισσα από τη Βουλή. Είναι πάλι διπλό το ερώτημα που αφορά και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Βουλή. Υπάρχει μια μεγάλη εκστρατεία που γίνεται και στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, επειδή ακριβώς καταναλώνεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερό, όπως αρχικά είπατε και στις εισηγήσεις και στις συνόψεις στην αρχή, στις καλλιέργειες. Να αλλάξουμε τον τρόπο καλλιέργειας, να πάμε σε πιο σύγχρονες καλλιέργειες. Ας πούμε υδρογονία, ας πούμε υδρογονικά θερμοκήπια. Έγινε μια κίνηση από τον Υπουργό, τον Σταφάκη, ο οποίος έβγαλε 47 έργα στο πακέτο Γιούγκερ. Είχε έργα για υδροπονικά μέσω γεωθερμίας κτλ. Και δεν ξέρω αν εγκρίθηκαν κιόλας. Το θέμα είναι ότι αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί θέλει αλλαγή κουλτούρα σε επίπεδο από τον καλλιεργητή, από το πώς θα χρηματοδοτηθεί, από όλα αυτά. Άρα πρέπει αυτό να ξεκινήσει, νομίζω, από τη Βουλή και φυσικά από το κόμμα. Αντίστοιχα, να αλλάξουμε την κουλτούρα. Αλλά η ερώτηση είναι, το έχουμε στο μυαλό μας να αλλάξουμε. Μιλάμε για μια μείωση κατανάλωσης νερού που γύρω στο 90% από αυτό που καταναλώνουμε σήμερα στις συμβατικές καλλιέργειες. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαμορφώσουμε μια κουλτούρα και εφαρμόζουμε κάτι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στη Βουλή για να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή την κουλτούρα. Γιατί υπάρχουν σύντροφοι οι οποίοι μόλις ακούνε ότι θα πάμε σε καλλιέργειες που έχουν λιγότερο υδροβόρες, λέει δικιά μου δεν είναι υδροβόρες. Οι δικές μας καλλιέργειες δεν είναι υδροβόρες, τα μπαμπάκια δεν είναι υδροβόρα καλλιέργεια. Το πάτε στα καλαμπόκια που είναι πιο υδροβόρα. Δηλαδή, εμείς το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Σε κάθε σχεδόν προβή που γίνεται, γίνεται και αναφορά στον αγροτικό τομέα και το πόσο σημαντική είναι. Έχουμε κάνει και για τις γεωτρήσεις, Επιτροπή Υδατικών Πόρων και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει την αλλαγή του καλλιεργητικού μοντέλου, έτσι ώστε να πάμε σε λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες κλπ. Αλλά είναι λίγο δύσκολο και θέλει βέβαια πάρα πολύ δουλειά. Θέλει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θέλει ακόμα μια τετραετία. Δεν το έχουμε παρατήσει. Όχι, όχι, δεν το έχουμε παρατήσει και δεν πρόκειται να το παρατήσουμε. Αυτά είναι τα αυτοτικά πράγματα μας, τα ταξιακά μας πράγματα. Δεν πρόκειται να το παρατήσουμε. Λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο λίγο στον Θεόφραστο, γιατί έχει στήσει από την αρχή. Τώρα δεν ξέρω το κανάλι, υπάρχει το πεδίο για συζήτηση ακριβώς. Έχει πάρει μια ροή κουβέντα που λίγο είναι. Δεν έχει ακριβώς να κάνει συζήτηση. Σε πάση περιπτώσει, εγώ είχα μερικές σκέψεις, κυρίως από την τοποθέτηση του συντρόφου του Μπενίση, γιατί τότε ήρθα. Νομίζω ότι η ιστορία με το νερό μπορεί να κοινάει η συζήτηση από το αν είναι δημόσιο αγαθό και πώς πρέπει να περασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του. Αλλά εξελίσσεται σε κάτι πολύ πιο μεγάλο που έχει να κάνει με τη διαχείριση συνολικά του νερού. Και νομίζω ότι έχουμε ένα έλλειμμα, και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, σύντομα εσύ έβαλες ένα ερώτημα, τι θέσεις έχουμε, αλλά νομίζω ότι το ερώτημα είναι προθύστερο. Πάμε να δίνουμε τα πίσω να δούμε πώς τους φτιάχνουμε, να τους φτιάξουμε. Προθύστερο δεν είναι, γιατί είναι και υποχρέωση με του κοινοτικού κανονισμού να κάνουν πολιτική για την κοινωνία. Μπορεί χοντρικά, δεν ξέρω αν με δεσμεύσει η Καταρίνα. Αν κάνω λάθος, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, η πολιτική μας για το νερό αυτή τη στιγμή είναι η εφαρμογή της οδηγίας για το νερό. Ένα. Είναι μια οδηγία που υπάρχει, η οποία ακόμα είναι στη φάση εφαρμογής στην Ελλάδα. Δύο. Είναι να μην προχωρήσουμε τον αχελαιό τριγμό του αχελαιού. Σταματήσαμε. Και τρία είναι να παλέψουμε όσο μπορούμε να μην πουλήσουμε ούτε μία μετοχή από τις εταιρείες νερού. Εγώ αυτή την πολιτική αντιμετώπιση με το νερό ότι έχουμε χαλάσει. Α, και τα νησιά που πλέον βάζουμε μονάδες αφαλάτωσης. Αυτή όμως είναι, αυτό δεν συγκροτεί μία συνολική πολιτική, δεν συγκροτεί μία πολιτική που έχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει μια οργάνωση που πρέπει να γίνει. Να αναφέρω δύο στοιχεία. Το ότι θέλουμε το νερό να είναι δημόσιο, κατά τη γνώμη μου δεν είναι θέμα ότι δεν δουλεύει με τον ανεδιωτικό το νερό. Είναι αξιακή τοποθέτηση, είναι τοποθέτηση υπεράσπιση τη ανθρώπινη ζωή. Γιατί το νερό είναι δικαίωμα ακριβώς γιατί χωρίς νερό άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να ζήσει. Τελείωσε. Κατά τα άλλα, το νερό μια χαρά μπορεί να υπάρξει ως ιδιωτική επένδυση και μάλιστα είναι και θεωρείται και από τα πλέον κερδοφόρα αγαθά. Γιατί ενώ συνήθως σε διάφορα άλλα αγαθά, σε εμπορεύματα, υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους του τύπου 7-10%, στο νερό δεν υπάρχει ταβάνι στην κερδοφορία. Το νερό είναι εξάντλητο. Δεν έχει ταβάνι καθόλου. Μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά πεδία κερδοφορία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το νερό παγκοσμίως μπορεί να βλέπουμε διάφορες εταιρείες, διάφορες ιδιωτικοποιήσεις. Είναι ένα μονοπόλιο. Ανάμεσα σε δύο ή τρεις το πολύ εταιρείες. Μία είναι η Thames Water, η άλλη είναι η Nestlé και η τρίτη είναι η Suez. Suez τι μας θυμίζει, είναι το παιδευτικό πακέτο για την ΕΙΑ. Και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη πίστα παγκόσμια. Αυτό το βλέπουμε στα μπουκαλάκια με το νερό για παράδειγμα, στο χελωμένο νερό που και στην Ελλάδα είναι χαμηλά με την τιμή του. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ο ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ, η αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ, αντί για την υδροδότησή της, για την εξασφάλιση νερού, είχε μια εταιρεία που συνεργαζόταν και έπαιρνε συσκευασμένο μπουκαλάκι από νερό, φελωμένο νερό. Το αποτέλεσμα ήταν σε 2 χρόνια ξόδεψε τόσα λεφτά όσο χρειαζόταν για να φτιαχτεί ένα πλήρες δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή που θα κάλυπτε όλο το νησί και μάλιστα με παροχή πόσιμου νερού. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη και πώς παίζονται και τι επιλογές γίνονται. Άρα, ένα κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο μπίζνα είναι και το πώς σταματάμε εμείς και γιατί σταματάμε τη διαδικασία του να είναι το νερό ιδιωτικό. Η υλοποίηση τη ιδιωτικοποίηση των δικτύων ίδρυυσης το υπόθηκε και πολύ έντονα από όλους με παράδειγμα το Παρίσι και το Λονδίνο έδειξε όλα αυτά ότι οι εταιρείες δεν δίνανε ίχνος χρημάτων για την συντήρηση των δικτύων, αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Από εκεί και πέρα τώρα, αφήνω το κομμάτι των καταπτώσεων, είμαστε με το δημόσιο χαρακτήρα του νερού που είναι αυτονόητο πλέον, δίνουν διάφορα ερωτήματα. Πόσο νερό καταναλώνουμε, υπόθηκε για το νερό καταναλώνεται, υπόθηκε για τις καλλιέργειες. Γιατί να επιλέγεις καλλιέργειες υδροβόρες και να μην επιλέγεις άλλες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση νερού. Η απώλεια του δικτύου, η αξιοποίηση των απώλειων του δικτύου, η ανακύκλωση των εισαγωγικών του νερού, η παραγωγή ενέργειας από νερό. Στο Portland, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τώρα στο κεντρικό ιδρυευτικό δίκτυο τοποθετούν ενδιάμεσα υδροστρόβιλους όπου με τη ροή του νερού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές προοπτικές στη συζήτηση, οι οποίες από τη μία έχουν να κάνουν με το πώς εμείς θα παρέχουμε μια ποιότητα νερού, α. Δεύτερον, η ποσότητα νερού που παρέχουμε να είναι επαρκής, αλλά να είναι επαρκής σε όρους ολιγαρκούς αυθονίας, άρα δηλαδή να μην υπάρχει σπατάλη του νερού. Το φαινόμενο, ας πούμε, με τις πισίνες δίπλα στη θάλασσα στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα χρηστικός σπατάλης, άρα η όλη συζήτηση για την διαχείριση του νερού και την κατεύθυνση που θα πάρει αυτή, κατά τη γνώμη μου, συνδέεται άρρηκτα με το νέο παραγωγικό πρότυπο που θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα. Και με την αναπτυξιακή προοπτική, το συζητάμε εδώ πέρα και την Αντιγόνη πριν από λίγο, ότι το να μπει στη διαδικασία εξυγχρονισμού των δικτύων ίδρυυσης και επέκτασης αυτών δημιουργεί, ας πούμε, ένα ζήτημα επέκτασης των υποδομών, άρα δημιουργείται και μια, ας πούμε, προστιθέμενη αξία. Για να κλείσω, αυτή η συζήτηση νομίζω ότι καλώς σήμερα ξεκινάει, πάρα πολύ καλώς ξεκινάει, είναι μια αρχή κατά τη γνώμη μου εδώ πέρα. Θα πρέπει πολύ συντεταγμένα να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να βάλουμε, να δοθευτεί η ομάδα εργασίας που το κάνει αυτό. Εμείς από την παράταξη στη Ρωσική Πρωτοβουλία Μηχανικών, χθες κιόλας, πήραμε. Ήταν αφορμή η σημερινή συζήτηση, νομίζω, για αυτή τη διαδικασία. Πήραμε μια απόφαση να συνδοτήσουμε, να πάμε και εμείς να προκαλέσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο Εθνικό Επιμελητήριο και επ' αφορμή της εκδήλωσης αυτής που θα κάνουμε ανοιχτή, να έχουμε μια ομάδα εργασία η οποία θα αρχίσει ακριβώς τη συζήτηση αυτή για το νερό. Η οποία θα κοινάει από το δημόσιο χαρακτήρα, αλλά θα πιάσει όλη τη συζήτηση διαχείρισης. Και επειδή ακριβώς η συζήτηση αυτή δεν γίνεται εν κενό, δεν είναι μια συζήτηση που ξεκινάει από το μηδέν, ούτε θα ανακαλύψουμε την Αμερική, νομίζω ότι θα είναι και πολύ σημαντικό όποιος ενδιαφέρεται να έρθει αφενός σε επαφή, αφετέρου, να υπάρχει σύνδεση και με το τμήμα. Εντάξει, είναι λίγο ανορθόδοξη παράταξη με τμήμα, αλλά το να πάρουμε όλη την το feedback και την αποκτηθήσα γνώση και από την συνεργασία και με τους συντρόφους από την EYDAP, αλλά και από την ΕΙΑΠ και από όλους τους διάφορους χωρίς διαχείρισης νερού, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να υπάρξει μια πρόταση από την πλευρά του τεχνικού κόσμου, έτσι, για τη διαχείριση του νερού και να είναι όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη. Αυτά μακρηγόρησα. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Θεόδωρος ακριβώς, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά βλέπουμε είναι ότι και για να το πάμε έτσι και εδώ συνδέσουμε και μοντέλα, δημιουργούνται υποδομές στην υπεραξία, όπως είπαμε, αλλά κάποιοι τις φτιάχνουν. Κάποια χρήματα πέφτουν, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, κινείται η αγορά. Αν το πάρουμε δηλαδή και στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο εμείς θέλουμε να προτείνουμε και το αναπτυξιακό, είναι ένας μοχλός κίνησης της οικονομίας σε ένα μεγάλο βαθμό για τον τεχνικό κόσμο. Γι' αυτό και στη Ρουκουμού, χθες συζητώντας, είπαμε ότι για μας είναι πολύ σημαντικό, διότι αν πραγματικά δημιουργηθούν, δοθεί μια ένταση τέλος πάντων σε αυτόν τον κλάδο, δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Καινούργια έργα. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άρα, αν το συνδυάσουμε έτσι, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Εμείς ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε αυτό το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και βέβαια δημόσιο αγαθό. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς θα το υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα. Και πώς θα το υπερασπιστούμε. Όχι με θεωρίες μόνο. Εντάξει, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται αλλού και τι κάνουμε. Η αιχμή της υπεράσπισης πέφτει αυτή τη στιγμή στην ίδια στην ΕΙΔΑΠ, στο σύντροφο Μπενίση. Δηλαδή, από το πώς θα πάει η ΕΙΔΑΠ είναι αυτό που είναι το κύριο όπλο για να μπορέσουμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ του νερού. Εάν υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι ιταλίστια ή υπάρχει ακυβερνησία ή αυτό θα εκμεταλλευτούν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν αυτό τι πρέπει να προβάλλουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, έχουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουν βγει με δουλειά. Δεν έχουν έρθει από τον ουρανό. Το ένα είναι αυτό που λέμε η ποιότητα του νερού. Πράγματι αυτό αποδεικνύεται. Ούτε μπορούμε να πούμε παραμύθι. Ο καθένας μπορεί να πάρει ένα ποτήρι νερό από τη βρύση του και να το δώσει να το εξετάσουν. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα από εμάς είναι ότι να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα τις υπηρεσίες ελέγχου του νερού, τις εγκαταστάσεις μας ακόμα καλύτερα. Αυτό και πέφτει στο σύντροφο Μπενίση. Ένα δεύτερο πράγμα, το οποίο πάλι πέφτει στους συντροφωμένους, όταν μιλάμε, βεβαίως, όταν μιλάμε δημόσιο αγαθό, κοινωνικό αγαθό, εντάξει, έχει ένα κόστος, έχει μια τιμή που κάποιοι δεν μπορούν. Επομένως, τι πρέπει να κάνει η ΕΙΔΑΠ, να δουλέψει πιο αποτελεσματικά, ώστε να είναι πιο οικονομική, ώστε να μπορέσει να κατεβάσει την τιμή. Και δεύτερο, που έχουμε προγράμματα και πρέπει και αυτά να τα τονίσουμε, που δεν τα έχει οποιοδήποτε ιδιώτης, του κοινωνικού τιμολογίου, που το προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο στο νερό, στο ρεύμα και στα άλλα. Αυτό πρέπει να είναι και μια αιχμή του δόρατος. Έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχε στην ΔΕΗ και να το ομολογήσω. Λοιπόν, ένα τρίτο πράγμα που πρέπει να τονιστεί, ότι καλό νερό, υγιεινό νερό, χωρίς καλή λειτουργία αποχέτευσης, δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, εμείς πρέπει να τονίσουμε πέρα από το νερό, δεν υπάρχει χώρια εταιρεία νερού. Είναι εταιρεία νερού και αποχέτευσης. Έχουμε καλά αποτελέσματα στην αποχέτευση. Αυτό είναι πάλι άλλο ένα όπλο που πρέπει να το τονίσουμε. Και τέταρτον, πάμε στο θέμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σαν αντιπολίτευση μας δέχονται σε αυτά είναι ότι ένα 11% πλέον υποχρεωνόμαστε σε πώληση. Αυτό τώρα πρέπει να πιέσουμε σαν κόμμα Εντάξει, το να μην το κάνουμε δεν γίνεται, γιατί έχουμε συμφωνήσει, μισό λεπτό να πω την όλη μου σκέψη, όσο αφορά ότι θα κλείσουν αυτά που έχουμε υπογράψει για να μπορέσουμε να βγει η χώρα από τον Αύγουστο σε έναν άλλο δρόμο με άλλα διαπραγματεύσιμες δυνατότητες. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς θα πάει έστω αυτό το 10%. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ανακοινώσιμο, βέβαια σίγουρα κάνουν κάποιες προσπάθειες, αλλά το 10% να μην πάει σε κάποιον που έχει ήδη κάποια ποσοστά και να εμφανιστεί ξαφνικά ένα ισχυρό φαντ και θα το βρούμε μπροστά μας. Άρα, αντί να βγαίνουμε και να κάνουμε διαδηλώσεις όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ φωνάζει συνθήματα και αυτά, εμείς θα κάτσουμε να δούμε, ναι, το 10% πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε. Θα το πάρουν δήμοι αν έχουν λεφτά, θα το πάρει η εκκλησία, ξέρω εγώ ποιος θα το πάρει. Αλλά κάπως ώστε να μην το πάρουν κάποιοι άλλοι που θα έχουν σκοπό να οικονομήσουν. Να σου απαντήσω στο τελευταίο, πρόσεξε. Ναι, αλλά και στα άλλα δεν μπορώ. Όχι, δεν σου απαντάω, αλλά πρόσεξε αυτό το τελευταίο. Κοίτα, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή, μέχρι τον Αύγουστο, πόσοι μήνες είναι. Καλό είναι, σε αυτό το θέμα, να το έχουμε παγωμένο. Παγωμένο. Έχουν επιχειρήματα. Τα έχω πει εγώ πολλές φορές. Να σας πω ένα επιχείρημα. Του λέω το εξής, πρόσεξε. Η EYDAP έχει 300 εκατομμύρια στο σιρτάρι της και της χρωστάνε και 200. Όσο κάνουν αυτό, 500. Όταν θεωρητικά εμφανίζεται ένας επενδυτής και αγοράζει με 600 εκατομμύρια που είναι η αξία της στο χρηματιστήριο, αυτή είναι η αξία της χρηματιστηριακή. Με 600 εκατομμύρια τα αγοράζει όλοι. Την άλλη μέρα πάει και παίρνει από σιρτάρι τα 300, τα βάζει στην τσέπη της. Βρίσκει μια εισπρακτική εταιρεία, λέει όρμα και φέρε μου. Παίρνει από εκεί, άρα δεν σου έχω 200, 150. 150, 100 να πάρει. Άρα μάνι τα 400 τα πήρε. 200, μόνο το γαλάτσι που έχουμε, 150 στρέμματα, κάνει τεροπός. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή τιμή, τα 6 ευρώ είναι τσάμπα. Θα πάτε λοιπόν στους δανειστές και θα τους λέτε, ναι, θα πουλήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Διότι τώρα δεν μας παίρνει. Αυτό είναι επιχείρημα. Μην νομίζετε ότι δανειστές, έχω βρεθεί εγώ. Έχω κάνει διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν το υπαρθμόν ένα στο σχέδιό μου που μπορώ να ανακοινώσω είναι ότι κερδίζουμε χρόνο να φτάσουμε τον Αύγουστο. Να έχουμε τη λεγόμενη καθαρή έξοδο και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, αλλά εδώ είμαστε. Διότι αυτό το οποίο είναι... Δεν είναι αυτό το προαπαιτούμενο. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Άμα, δεν είναι να πουληθεί, είναι να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο, το ΤΑΙΠΕΔ, όχι στο υπερταμείο. Εντάξει, αλλά το υπερταμείο έχει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ΤΑΙΠΕΔ πάνε αυτά που να πουληθούν. Αυτή τη στιγμή έχει πάει το 11% στο ΤΑΙΠΕΔ. Το άλλο 50 συν 1 έχει μείνει στο υπερταμείο. Άρα αυτό δεν πουλιέται το 50 συν 1. Πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό το 11, το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, δεν έχει προαπαιτούμενο να το πουλήσει αύριο. Έχει να το πουλήσει. Και εδώ λέω εγώ αυτό που σας είπα πριν. Δεν πάει να το πουλήσει τσάμπα. ΤΑΙΠΕΔ και δανειστές. Περιμένετε λίγο. Θα ανέβει η τιμή. Έτσι κερδίζουμε χρόνο και μετά τον Αύγουστο μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, οι οποίες όπως σας είπα δεν είναι ανακοινώσιμες, και να το γλιτώσουμε.